Αλεξία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Τι έχει το καλεντάρι Μητσοτάκη για το 2024? Λούσιο το ημερολόγιο, το μεταρρυθμιστικό της κυβέρνησης. Από το Μαξίμου αυτό που λένε είναι ότι ετοιμάζονται να πατήσουν γκάζι στο μεταρρυθμιστικό έργο, ναι, με στόχο να προχωρήσουν οι αλλαγές που θέλουν να βάλουν τέλος σε χρόνιες παθογένειες. Λέγαμε και χθες ότι με την έλευση του 2024 μια σειρά από κρίσιμα νομοσχέδια θα έρθουν στη Βουλή. Η επιστολική ψήφος, η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, οι αλλαγές στους ποινικούς κώδικες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Από εκεί και πέρα είναι στα σκαριά και άλλα εμβληματικά νομοσχέδια, όπως αυτό που αφορά την αναδιάρθρωση του υγειονομικού χάρτη, αλλά και το σχέδιο νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Που αυτό μάλλον, με αυτά πάνε μάλλον μετά τις ευρωεκλογές, τα βλέπω να πηγαίνουν αυτά. Αν και τις τελευταίες ώρες αυτό πήγαινα να σου πω, έχουν έρθει στο προσκήνιο σενάρια σύμφωνα με τα οποία η κυβέρνηση εξετάζει να φέρει πριν από τις ευρωεκλογές το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, ο Δημήτρης Τσιόδρας, ερωτήθηκε σήμερα σχετικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ για να απαντήσει ότι ο ίδιος δεν έχει τέτοια πληροφόρηση και πως ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος που θα εξετάσει τον ακριβή χρόνο που θα έρθει το νομοσχέδιο. Παράλληλα όμως η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη και με τρία καυτά μέτωπα. Μιλάμε για την ακρίβεια, τη φοροδιαφυγή, αλλά και για το ζήτημα της ασφάλειας. Ασφάλειας των πολιτών. Ένα λοιπόν από τα στοιχεία. Ειδικά με την ασφάλεια το τελευταίο διάστημα, τελευταίες ημέρες, κάθε μέρα έχουμε και ένα σοβαρό, τουλάχιστον ένα σοβαρό περιστατικό που έχει να κάνει με την ασφάλεια των πολιτών και ότι γίνεται έξω στους δρόμους. Έτσι, και όλα αυτά έχουν εντείνει και την κριτική της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν μπορεί πλέον να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών. Μάλιστα. Μέσα σε αυτό το κλίμα πρέπει να πούμε ότι έγινε γνωστό πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί αύριο στην κηδεία του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του, Γερίδη, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στα επεισόδια του Ρέντι και κατέληξε χθες. Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός έχει διαμηνήσει πως πλέον η τιμωρία των εμπλεκομένων και το ξερίζωμα της οπαδικής βίας αποτελούν ζήτημα τιμής για την πολιτεία. Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προαναγγέλλουν ότι θα υπάρξουν και νέες συλλήψεις για τα επεισόδια. Α, δούμε τι θα γίνει και με αυτό, θα έχει εξέλιξη το θέμα αυτό. Πάμε τώρα για να κλείσουμε με το. Ορκίστηκε σήμερα νέος δήμαρχος ο κύριος Χάρης Δούκας στην αγορά στην Κυψέλη. Είχαμε αλλαγή σκητάλη στον, ναι, Δήμο Αθηναίων. Με τον Χάρη Δούκα να ορκίζεται μαζί με τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κ. Δούκας είπε ότι θα είναι δήμαρχος όλων των Αθηναίων. Είδαμε να δίνουν το παρόν στην ορκομοσία και ο περχόμενος δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Θοδωρής Λιβάνιος, ο Περιφερειάρχης Αττικής ο Νίκος Χαρδαλιάς, αλλά και ο Γιώργος Παπανδρέου. Μάλιστα. Ο κύριος Δούκας δεν παρέλειψε βέβαια να στείλει και ένα μήνυμα στην κυβέρνηση και την κάλεσε να μην αποφασίζει ερήμην της Δημοτικής. Προφανώς αναφερόμενο στο θέμα της τροπολογίας, Αλεξία, που εξεσήκωσε θύελα τώρα αυτή η αλλαγή. Έτσι ακριβώς. Θα το δούμε και αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την σημερινή ορκομοσία του κυρίου Δούκα. Αλεξία, σε ευχαριστώ πολύ. Συγκεντρωθήκαμε εδώ, σε αυτή την ιστορική γειτονιά της Αθήνας, για να σηματοδοτήσουμε με την ορκομοσία τη θέλησή μας να δημιουργήσουμε μια Αθήνα πράσινη και καθαρή, ασφαλή και δημιουργική για όλους, όπως την ονειρευόμαστε. Οι άνθρωποι κρύβουν μέσα τους μια δύναμη αλλαγής των πραγμάτων, βελτίωσης, αντίστασης, ανατροπής και αξιοπρέπειας. Αυτή η Αθήνα έδωσε στις πρόσφατες εκλογές το μήνυμα μιας άλλης προοπτικής για την πόλη. Σε αυτή την Αθήνα θέλουμε να στηριχτούμε, με αυτή να πορευτούμε, για αυτή να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Έξω από κόμματα και πολιτικές σκοπιμότητες. Δήμαρχος όλων των Αθηναίων.